γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και είδαμε ένα μνημείο ευσυνοφοβίας εχθές στη Βουλή. Και να πω επίσης ότι λυπούμε να παρατηρήσω ότι κάποιοι βουλευτές, αντί να αναθέσουν τις ευθύνες εκεί που πάει, προσπαθούν να βρουν πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης μας ήταν να παίρνει αποφάσεις για την αγορά κτηρίων. Προσπαθούσαμε δηλαδή να τερματίσουμε αυτόν τον λαθασμένο, τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος που αφορά την ενοικίαση κτηρίων. Ξέρετε ότι δαπανούνται δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο για να νοικιάζουν κτίρια, ενώ το κράτος θα μπορούσε να αποκτήσει τα δικά του. Εξού και η απόφαση για αγορά αυτού του κτηρίου. Το δεύτερο, όταν αγοράζει κτίριο, βεβαίως εκείνος που θα κάνει την εκτίμηση εκ μέρους του κράτους και με βάση την νομοθεσία είναι το τμήμα του κτηματολογίου. Δεν υπάρχει άλλο τεκμήριο που μπορεί να στηριχτεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν με βάση την εκτίμηση του κτηματολογίου. Τρίτον, το Υπουργικό Συμβούλιο εν τη σοφία του ανέθεσε τους κορυφαίους λειτουργούς αυτού του κράτους που είναι εντεταλμένοι και έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα να διαφυλάξουν το δημόσιο συμφέρον, να διαχειρίζονται βεβαίως και τα οικονομικά του κράτους. Και αναφέρουμε το Γενικό Λογιστή του Κράτους, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή για να διαπραγματευτεί και να πάρει την καλύτερη δουλειά για το κράτος. Διαπραγματεύτηκαν. Πήραν απόφαση, όπως είναι η έκθεση του Γενικού Βουλευτή, και βεβαίως αυτή την απόφαση την κοινοποίησαν στους υπουργούς. Να πω ότι οι υπουργοί δεν είχαν αρμοδιότητα να αναιρέσουν, να ακυρώσουν ή να απορρίψουν αυτή την απόφαση τους. Ενδεχομένως, αν υπήρχε το οποιοδήποτε στοιχείο ή τεκμήριο, θα μπορούσε να επαναφερθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά εγώ ρωτώ όλους αυτούς που τρέχουν με σπουδή να μεταθέσουν σε πολιτικές ευθύνες. Εάν ένας από αυτούς τους βουλευτές που έπαιρνε ευθύνες ήταν στη θέση του Υπουργού, τι απόφαση θα έπαιρνε μια απόφαση χωρίς τεκμήρια, με ποια επιχειρήματα, όταν όλα τα τμήματα που είναι εντεταλμένα από το κράτος, σε αναφέρομαι στο τμήμα κτηματολογίου, το τμήμα δημοσίων έργων, οι τρεις κορυφαίοι αξιωματικοί του κράτους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, συγκλίνουν σε κάτι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε τεκμήριο ή οποιαδήποτε ένα στοιχείο, διότι αν υπήρχε μια διαφωνία θα μπορούσε να δει κάποιος γιατί είναι έλαβε συνέψη κάποια τη διαφωνία. Όταν όλα αυτά είναι ομόφωνα και συγκλίνουν σε μια απόφαση, τότε αντιλαμβάνεστε δεν έχει κανένας το τεκμήριο να πάρει μια διαφορετική απόφαση ή να με εγκρίνει. Και θεωρώ ότι είναι ευθυνόφοβο αυτό που αναφέρθηκε χθες να λέει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. Ξέρετε, εμείς είμαστε αναγκασμένοι ως δημόσιοι λειτουργοί να ακολουθήσουμε την εκτίμηση του κτηματολογίου. Και κάναμε μια εισήγηση, παρόλο που όπως καταγράφει και έκθεση του Γενικού Ελεκτή δεν ήταν εισήγηση, ήταν απόφαση αυτής της Επιτροπής, γιατί ήταν εντεταλμένη με απόφαση του Υπουργείου Συμβουλίου να κάνουν αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο Υπουργός εκεί παίρνει την αποφάση. Εάν ο Γενικός Διευθυντής ή οποιοδήποτε αξιωματικός πρέπει να ακολουθεί πάντοτε εισηγήσεις των αρμόδιων τμήματων, ο Υπουργός με ποιο τεκμήριο δεν πρέπει να αποδέχεται εισηγήσεις και αποφάσεις και εκείνο που είναι εντεταλμένο από την πολιτεία να παίρνουν τις αποφάσεις και να διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον. Άρα θεωρώ ότι είναι τραγελαφικό να γίνεται μια προσπάθεια να μετατεθούν ευθύνες. Τώρα, εγώ δεν θυμάμαι τη λογική είναι υπερβολικές αν ήταν ή όχι. Εκείνο που λέω είναι ότι αυτοί που είναι εντεταλμένοι να πάρουν να κάνουν τις εκτιμήσεις με βάση τις δημοσιεσίες είναι το τμήμα κτηματολογίου, στην περίπτωση του ήταν το τμήμα δημοσίων έργων, ήταν αυτή η κορυφή αξιωματούχη. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ευθύνες, να γίνουν έρευνες και να κατανοηστούν εκεί που έχουν τις ευθύνες. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή χθες αναφέρθηκε στο σταθμό του ΣΥΓΜΑ, επειδή αναφέρεται και ο κ. Χατζαπετούλο, υπόθηκε ένα ψέμα κατά την άποψή μου, ότι ο Μιλιών είχε εμπλοκή στα θέματα της Δερμολαξίας, δεν αναρτηθέστερον, πρώτα-πρώτα δεν. Και θέλω να σε επιδείξω ίσως να ξεχούνται για αυτήν την ώρα. Ξέρει, είναι εύκολο να βάζουμε και λίγη σάτσα και να αναφέρουμε τον Γολαξά. Σε καμιά περίπτωση δεν είχα κληθεί για κατάθεση, μια έρευνα ή αναφέρθηκε το όνομα μου στην υπόθεση που αφορά τον Γολαξά πριν του αρχικού σταδίου που εκεί δικάστηκαν και καταδικάστηκαν οι αξιωματικοί της αστυνομίας για την αγοραπολισία του Κυπριακού. Άρα θεωρώ ότι αυτό που αναφέρθηκε ο Χαρασόπουλο είναι και λαξασμένο και δεν ανταποκρίνεται ποσό στην πραγματικότητα. Απορρίπτει λοιπόν ο Νεοκλής Ηλικιώτης. Πάμε στο επόμενο θέμα.